Θωμαϊδα, τι έχεις ακούσει? Εγώ από την Γαλλία δίνω ανταποκρίσεις προς την Κύπρο. Ναι, ναι. Και φυσικά φαντάζομαι ότι η Κύπρος... Δυο φορές, συγγνώμη που σε διακόπτω, δυο φορές καλύτερα, δική μου παράληψη, δυο φορές καλύτερα, γιατί μπορείς να μας δώσεις εικόνα από δύο διαφορετικά σημεία, γιατί έχεις πάρα πολύ μεγάλη και εμπειρία και διείσδυση σε αυτά τα σημεία. Εγώ θα μπορώ να σας μιλήσω για το ΡΙΚ, ότι το ΡΙΚ βρίσκεται λίγο πολύ στην ίδια περίπτωση με την ΕΡΤ, αλλά στην πρώτη φάση της ΕΡΤ, δηλαδή τότε που άρχισαν οι συζητήσεις για το τι θα γίνει με την ΕΡΤ, αν πρέπει να μεταρρυθμιστεί ή όχι. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το ΡΙΚ αυτή τη στιγμή και μάλιστα υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος του ΡΙΚ παραιτήθηκε μετά από τις μεγάλες πιέσεις που δέχτηκε και από τα ιδιωτικά κανάλια, αλλά κυρίως από την κυβέρνηση, για να πάρει διάφορα μέτρα, κυρίως να απολύσει αρκετό κόσμο. Κίνησε και για αυτούς η περίπτωση. Αυτό το παρόν δεν έχει προχωρήσει περαιτέρω, αλλά το ΡΙΚ και η ΕΡΤ είναι το ίδιο πράγμα. Όμως, ευτυχώς και το ΡΙΚ είναι ένα ίδρυμα που είναι πολύ πιο αντιηγούμενο. Δεν έχει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε η ΕΡΤ για πολλές δεκαετίες. Και ίσως θέλει τελικά να μεταρρυθμιστεί, μπορεί να φτάσει η κατάσταση όπως στην Ελλάδα με και στην ΕΡΤ κυρίως. Τώρα από την ΕΡΤ. Πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο στην Κύπρο? Πιστεύεις ότι αν τα πράγματα ζορίζανε θα μπαίνανε σε μια τέτοια διαδικασία για να δείξουν ότι επιβάλλονται στην κοινωνία? Γιατί για την Ελλάδα αυτό ήταν το σκεπτικό. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης, που έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας, από το Παρίσι όταν είχε έρθει πριν από 6 μήνες, είχε αποκλείσει και είχε πει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν τίθεται θέμα να κλείσει το ΡΙΚ και μάλιστα είχε καταδικάσει απερίφραστα αυτό που έκανε η ελληνική κυβέρνηση με την ΕΡΤ. Μάλιστα ο ίδιος προσωπικά σοκαρισμένος μέθοδο που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να την κλείσει την 11η Ιουνίου. Αυτό το θυμάμαι καλά και μου μας το είπε σε εμάς που ήμασταν παρόντες όταν είχε συναντήσει τον Γάλλο Πρόεδρο εδώ στο Παρίσι. Ενδιάμεσα τα πράγματα άλλαξαν γιατί η πίεση ιστορικά είναι τεράστια και στην Κύπρο, όχι άμεσα για το ΡΙΚ, αλλά γενικότερα να γίνει αυτό που έγινε και στην Ελλάδα. Και μεταξύ των απαιτήσεων φυσικά είναι πολλές απαιτήσεις, αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα κτλ. Υπό αυτή την πίεση αναγκάστηκε να πάρει αποφάσεις και για το ΡΙΚ. Μάλιστα. Πρέπει κόσμο, πρέπει να δουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Περικοπές και τα γνωστά σενάρια. Ακριβώς. Αλλά δεν έχει φτάσει σε τέτοια ακραία κατάσταση όπως έγινε με την ΕΡΤ για να δικαιολογήσουν 2.500-3.000 απολύσεις. Από τη γαλλική πλευρά όμως ήταν σήμερα εικόνες που δεχτήκαμε από τα πρακτορία της εκένωσης του κτηρίου της ΕΡΤ και εδώ έγινε δεύτερο ήδη το θέμα στις ειδήσεις γιατί ήταν πολύ έντονες εικόνες που να βλέπει κανείς μάτα μέσα σε ένα κτίριο δημόσιας τηλεόρασης και φυσικά ο κόσμος όμως ήταν λίγο σκεπτικός γιατί δεν κατάλαβαν τι έγινε διάμεσα. Νόμιζαν ότι είχε κλείσει η ΕΡΤ και ξαφνικά βλέπουν ότι όχι υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο της ΕΡΤ και τους εκένωσαν οι αστυνομικοί. Και εδώ δημιουργήθηκε μια σύγχυση αναφορικά με το τι έγινε τελικά και δεν το παρακολουθεί ο κόσμος. Αλλά το εντύπωση έχει γίνει ότι δημιουργήθηκε μια περίεργη κατάσταση στην Ελλάδα απέναντι στα μίντια γενικότερα και μια ένδοση ότι η κυβέρνηση και γενικά η αστυνομία και οι θεσμοί βάλουν εναντίον της εταιρείας του τύπου. Αυτό είναι και μάλιστα οι ρεπόρτερ πολύ σύνορα που έχουν την έδρα του στη Γαλλία έκαναν πολλές αρνητικές αναφορές φυσικά στην Ελλάδα και την κατέταξαν σε πολύ χαμηλότερη θέση από ότι παρελθόν για την ελευθερία του τύπου. Οπότε για τη Γαλλία αυτό που έχει συμβεί πρακτικά ή για τους Γάλλους οι οποίοι εκτέθηκαν σε αυτές τις πληροφορίες είναι μια άμεση βολή στην ελευθερία του τύπου. Ναι,
αυτό είναι ολοκάθαρο και σήμερα έγινε αντιληπτό, αλλά κυρίως από την 10η Ιουνίου και μετά υπήρξαν πάρα πολλά ρεπορτάζ και πολλές συνδέσεις με την Ελλάδα, με Έλληνες και με ανταποκριτές στην Αθήνα, που εξήγησαν και εξηγούν ακόμα τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αλλά γίνεται ένα μεγαλύτερο θέμα, γιατί εν τω μεταξύ υπήρξαν και διάφορα δραματικά πολιτικά γεγονότα, όπως η δολοφονία του Παύλου Φίσα, που τράβηξε πολύ έντονα την προσοχή εδώ πέρα της κοινής γνώμης. Επίσης η δολοφονία των δύο νεαρών που ήταν μέλη ή προσκύμενοι στην Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Και αυτό έγινε σημαντικό θέμα εδώ πέρα και δίνουν την εντύπωση, μάλλον η Ελλάδα δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται, είναι ένα καζάνι που βράζει, και ότι η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι η εφημερίδα Libération αφιέρωσε δύο τεράστιες σελίδες στη δολοφονία, να εκπληγεί στη δολοφονία του Παύλου Φίσα και το χρονικό της υπόθεσης. Οπότε ο μέσος Γάλλος έχει μια αντίληψη ότι η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στο άκρο της αντοχής της και τα πράγματα επικίνδυνα. Αυτή είναι η εντύπωση γενικότερα που δίνεται για την Ελλάδα. Αχα. Είναι η εντύπωση ίκτρου για την Ελλάδα, ότι πώς έχουν φτάσει τα πράγματα, να υπάρχει κόσμο που να πεινάει, να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια, και πώς η Ευρώπη αφήνει την κατάσταση αυτή να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι γενικότερη η ιδέα. Αυτό, μα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Εγώ απλά αναρωτιέμαι, γιατί πράγματι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα δείγμα μέρους της Ευρώπης και το πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές τελικά αποτυγχάνουν να αποκαταστήσουν μια κοινωνική συνοχή στο σύνολο της Ευρώπης, πράγμα το οποίο είχαν ευαγγελιστεί εδώ και τόσα χρόνια. Και αναρωτιέμαι μέσω αυτού του σχήματος σκέψης, αν οι Γάλλοι καταλαβαίνουν ότι αύριο μπορεί να είναι οι επόμενοι. Ο γαλλικός πληθυσμός είναι τρομοκρατημένος, όχι μόνο με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και αυτό που συμβαίνει στον τόπο της, στον τόπο του. Δηλαδή, οι μαζικές απολύσεις, αυτή τη στιγμή ζούμε ένα τεράστιο κύμα απολύσεων. Σας θέλω να σας πω ενδεικτικά ότι την προηγούμενη εβδομάδα μια εταιρεία, η Alcatel Lucent, δήλωσε ότι θα απολύσει 1.500 υπαλλήλους εδώ στη Γαλλία, και χθες μια άλλη τράπεζα αυτή τη φορά, στεγαστικών δανείων, δήλωσε ότι 2.500 υπαλλήλοι θα βρεθούν στον δρόμο γιατί κλείνει. Αυτό. Και είναι δύο δείγματα της απίστευτης κατάστασης που συμβαίνει και εδώ στη Γαλλία, που διαδραματίζεται, δηλαδή απολύσεις μαζικές, ένα κύμα απίστευτο, αν τα πράγματα να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν συνέχεια. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Φασόλαντ, είναι ο λιγότερο δημοφιλής πρόεδρος στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας. Έχει φτάσει στο 25% δημοφιλίας στη Γαλλία, που είναι από τις χειρότερες επιδόσεις, βέβαια. Ακριβώς. Η κατάσταση είναι δραματική και εδώ. Ο κόσμος, η νεαρή τάξη, στοχαίνει και εδώ. Υπάρχει αυτό το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, αλλά και αυτό γίνεται όλο και πιο αδύναμο. Και ο κόσμος στη Γαλλία είναι τρομοκρατημένος, γιατί βλέπει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα σύνορά της με την Ισπανία. Έχει την Ισπανία δίπλα, η οποία υποφέρει, και αρχίζει και αναρωτιέται πότε θα συμφέρθει και αυτή στο... Ο μπαλντάς στο κεφάλι, να το πω λίγο λαϊκά. Μάλιστα, χτες ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, ο Μπερνάρ Καζνεύ, είπε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μειώσουμε τα ελλείμματα της Γαλλίας. Δηλαδή, αρχίζει και χρησιμοποιεί ένα λεξιλόγιο που είναι πολύ γνωστό, ναι, στην Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό και για τους Γάλλους πλέον, άμα συνεχίσουμε με τέτοια λιτότητα. Μα αυτό. Πηγαίνει σε μια πολιτική λιτότητας για όλες τις χώρες της Ευρώπης, η οποία δεν θα αναγνωρίζει οποιοδήποτε σημείο προσφοράς, κληρονομιάς ή οτιδήποτε, καθώς επίσης και οποιοδήποτε σημείο επικοινωνίας, δημοσιογραφίας, ειδησιογραφίας, το οποίο να αντιτίθεται με αυτές τις τακτικές. Μία τελευταία ερώτηση, προκειμένου να δούμε αν έχεις καθόλου εικόνα, τι feedback παίρνεις, τι πληροφορία παίρνεις από την Κύπρο σε σχέση με όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί.
αναφορικά με την ΕΡΤ ή γενικότερα με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πρωτίστως αναφορικά με την ΕΡΤ, δευτερευόντως κατά πόσο υπάρχει και με ποιο τρόπο μία σχέση ή μία επίδραση σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος ζει το δικό της δράμα. Έχει ένα μνημόνιο που πριν από λίγο έγινε ο τελευταίος έλεγχος, ο οποίος επίσημα από την Τρόικα εμφανίζεται ότι πήγε πολύ καλά και ότι βρίσκεται στο δρόμο, ότι το μνημόνιο πάει καλά, είναι μέσα στο πρόγραμμα η Κύπρος κτλ. Μόνο που σε αυτή την έκθεση ξέχασα να αναφέρουν ότι διπλασιάστηκε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο. Ίσως είναι η μεγαλύτερη αύξηση από όλες τις χώρες στην Ευρωζώνη το τελευταίο χρόνο, λιγότερο από χρόνο, και ζει ουσιαστικά μια κατάσταση σχεδόν όπως της Ελλάδας. Είναι ακόμα στην αρχή, αλλά τα πράγματα θα χειροτερεύσουν όπως στην Ελλάδα. Άρα οι Κύπροι γνωρίζουν τι συνέβη, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και φοβούνται ότι τα χειρότερα έπονται, να το πω καθαρά. Και δεν υπάρχουν δηλαδή μυστικά για τους Κύπρους όπως υπήρχαν άγνωστο μέλλον πριν από 2-3 χρόνια για την Ελλάδα. Ξέρουν τι τους συμβεί, τους περιμένει. Και φυσικά υποτιμίζω ότι στην Κύπρο τα πράγματα είναι χειρότερα για το τραπεζικό σύστημα, γιατί δεν υπάρχει ελεύθερη κεφαλαίων ακόμα προς την Ευρωζώνη. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Οπότε πρακτικά είστε σε ένα καθεστώς οικονομικής τρομοκρατίας. Οι Κύπροι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καθεστώς οικονομικής τρομοκρατίας. Όπως η Ελλάδα το έζησε και το ζει, το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Είναι σε μικρότερη διάσταση, γιατί η Κύπρος είναι ένα είναι νησί, αλλά η κατάσταση είναι το ίδιο δύσκολη. Η μόνη διαφορά με την Ελλάδα, αν μπορώ να πω, είναι ότι η Κύπρος έχει μεγάλους σεισμούς με τη Μεγάλη Βρετανία. Και πολλοί πληθυσμός της Κύπρου μπορεί να μεταναστεύει και να δουλέψει ή να πηγαίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Και ίσως αυτό ανακουφίζει πολλές οικογένειες στην Κύπρο. Αυτή η σχέση είναι, η Κύπρος ανήκει στο Commonwealth της Μεγάλης Βρετανίας. Στην κοινοπολιτεία. Στην κοινοπολιτεία ακριβώς, έχει άλλους δεσμούς και ίσως αυτό, και φυσικά μην ξεχνάμε ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες για πετρέλαιο και υγραέριο που εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα προς το παρόν. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, αλλά και η Τρόικα, βλέπουν την Κύπρο με πολύ πιο θετικό μάτι, γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν πιθανά τεράστια έσοδα στο μέλλον από την εξόρυξη πετρελαίου ή υγραερίου. Οπότε η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική από την Ελλάδα, που προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια πρόοδος ή τέτοια αποφασιστικότητα που υπάρχει στην Κύπρο. Η Κύπρος θέλει πραγματικά να βρει τα κοιτάσματα. Δηλαδή ουσιαστικά κρέμε το μέλλον τα κοιτάσματα για να όχι μόνο αποκριώσει τα δάνειά τη, αλλά κυρίως να βρει μια υγιή οικονομία στο μέλλον. Αχα. Οπότε τελικά από τις θετικές προσδοκίες τις οποίες έχουν οι εταίροι και το ότι υποφθαλμιούν έσοδα από τους υποτιθέμενους μέχρι τώρα τουλάχιστον ορυκτούς πόρους της Κύπρου και των ζωνών που έχουν σχηματιστεί εκεί, ακόμα πιθανόν η συμπεριφορά τους να είναι πιο επιεικής από ό,τι είναι η συμπεριφορά με την Ελλάδα, όπου βέβαια έχουμε ακούσει πολλά για τους ορυκτούς της πόρους, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Είναι διαφορετικά. Όποιος έχει χρήματα, αυτός έχει το πάνω χέρι, κακά τα ψέματα. Όλοι το ξέρουμε και σε ιδιωτικό, σε προσωπικό επίπεδο και σε δημόσιο επίπεδο. Το βλέπετε τώρα. Αυτός που όταν έχει την Τρόικα και κάνει έλεγχο, οι άλλοι στέκονται σούζα, γιατί πρέπει να δώσουν λογαριασμό. Όταν ο άλλος σου δίνει 100 δισεκατομμύρια ευρώ, σου δανείζει. Δεν σου δίνει, σου δανείζει. Αυτό είναι το χειρότερο για την Ελλάδα. Αυτό, ναι. Και έπεται και επόμενο δάνειο. Καταλαβαίνετε ότι αυτός που τα δίνει τα χρήματα έχει το πάνω χέρι και ο άλλος πρέπει να τηρεί τις υποσχέσεις του για να μπορέσει να... Αυτό είναι. Άμα βάλει την υπογραφή, μετά πρέπει να την τηρεί την υπογραφή, διαφορετικά τα πράγματα χειροτερεύουν. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θωμαΐς. Να σε ευχαριστήσω πρωτίστως γιατί είσαι μια καταπληκτική ανταποκρίτρια, μια καταξιωμένη ανταποκρίτρια. Πολλοί από εμάς σε έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές
και για πρώτη φορά είσαι στο πρόγραμμα του Omnia TV, ενός τελείως διαφορετικού κομματιού, ενός τελείως διαφορετικού πώς να πω, μέσου, το οποίο προσπαθεί να μεταδώσει τις ειδήσεις όπως είναι και όχι όπως κάποιοι θέλουν να είναι. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνέβαλες σε αυτή μας την προσπάθεια τη σημερινή νύχτα. Ελπίζω να έχουμε και άλλες ευκαιρίες και θεωρώ ότι μπορούμε να τις έχουμε, να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη στο νέο μέσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάρα πολύ καλά. Τα ξαναλέμε πολύ σύντομα, υποθέτω πως. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια.